Βρισκόμαστε στην Μαρίνα Λίμου με τον κύριο Καραχρήστο, διευθυντή της Mac Media Group και οργανωτή της έκθεσης μαζί με το CITESAP, και τον κύριο Λουτριώτη Πάρη, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και πρώην πρόεδρο και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ του CITESAP. Και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το φεστιβάλ Yachting που γίνεται στη Μαρίνα Λίμου και διοργανώνεται για λογαριασμό του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος για πρώτη φορά στη χώρα μας. Για πρώτη φορά όντως γίνεται ένα φεστιβάλ του Yachting στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ παλαιότερη ιδέα η οποία ορίμασε πλέον και έτσι οργανώθηκε μαζί με τη Media Markt, η οποία θα μας βοηθήσει στο οργανωτικό κομμάτι της έκθεσης, ώστε να καταφέρουμε να προβάλλουμε το επάγγελμά μας, να δείξουμε ότι στην Ελλάδα το yachting υπάρχει σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες της Ευρώπης και γενικότερα του κόσμου. Η έκθεση έχει πολύ σημαντική μορφή, διότι για πρώτη φορά θα υπάρξουν σκάφη και ταυτόχρονα τροφοδότες οι οποίοι θα συναντηθούν όλοι στον ίδιο χώρο, στο φυσικό μας περιβάλλον που είναι η Μαρίνα Λίμου. Εδώ η Μαρίνα Λίμου, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική μαρίνα στη Μεσόγειο και φιλοξενεί έναν αριθμό της τάξης των 850 επαγγελματικών σκαφών σε μια πληρότητα 1.100 θέσεων. Για μας είναι πολύ σημαντικό, διότι θα προβάλλουμε το προϊόν μας, το τουριστικό μας προϊόν στην ενδοχώρα, στην ελληνική αγορά, αλλά ταυτόχρονα στόχος μας είναι να εξηγήσουμε και να δείξουμε στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά ότι το ελληνικό yachting είναι ζωντανό, υπάρχει, οι επαγγελματίες είναι έτοιμοι να καλοδεχτούν τους επισκέπτες μας και πιστεύουμε ότι αυτό θα μας δώσει ένα βήμα ακόμη στο γενικότερο ανταγωνιστικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρώπη. Η Mac Media Group, βοηθώντας και οργανώνοντας το Yachting Festival, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη γιορτή το Yachting είναι να δώσουμε στον καταναλωτή αλλά και στους επαγγελματίες ότι το Yachting είναι μια μορφή ιδιαίτερη εναλλακτικού τουρισμού, του θαλάσσιου τουρισμού, που είναι προσιτή και ποιοτική για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν yachting. Να σπάσουμε ένα μύθο που υπάρχει ότι το yachting μπορούν μόνο οι πλούσιοι να το κάνουν, μπορούν και μια οικογένεια, φίλοι, να συμμετέχουν και να νοικιάσουν κάποια σκάφη και να πάνε στις πιο ωραίες περιοχές και νησιωτικές και παράκτιες περιοχές όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο καλούμε το κοινό να έρθει να δει τα σκάφη και τα περίπτερα της έκθεσης, αλλά ταυτόχρονα και τους επαγγελματίες του τουρισμού, τα τουριστικά γραφεία, και έχουμε και μία έκπληξη ότι εκείνες τις μέρες βρίσκεται το μεγαλύτερο συνέδριο των τουριστικών γραφείων της ΑΣΤΑ που οργανώνει ο ΧΑΤΑ, και εκείνες τις μέρες, τη Δευτέρα, θα έρθουν 400 τουριστικοί πράκτορες από την Αμερική να δούνε, να μιλήσουν με τους ανθρώπους στο yachting, να ανταλλάξουν εμπειρίες και τα λοιπά και να κλείσουν συγκεκριμένες δουλειές. Θα θέλαμε επίσης να μας πείτε σε ποιους απευθύνεται αυτή η διοργάνωση, ποιοι θα είναι οι εκθέτες και σε τι οι επισκέπτες στοχεύεται. Οι εκθέτες θα είναι τα σκάφη που θα είναι εδώ στη Μαρίνα, στην 1, 2 και 3 προβλήτες. Θα υπάρχουν όλα τα σκάφη που μπορούν να επισκεφθούν οι ιδιώτες, να μπουν μέσα να συζητήσουν με τους επαγγελματίες των σκαφών, να δούνε τα σκάφη, να συζητήσουν μαζί τους, να πάρουν τιμές, να πάρουν προσφορές. Δεύτερο, θα υπάρχει ένας χώρος στο πάρκινγκ που είναι τεράστιο, στο οποίο θα είναι πάνω από 50 εκθέτες που θα έρθουν σε επαφή οι ιδιώτες και οι επαγγελματίες. Ταυτόχρονα θα γίνουν 2 συνέδρια σοβαρά για το θαλάσσιο τουρισμό και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην οικονομία της χώρας αλλά και το yachting. Θα υπάρχουν μουσικοχορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα στο χώρο των εκδηλώσεων κτλ. Υπάρχει ξεχωριστός χώρος μαζί με τους αρχιμάγειρες Αττικής στην Ακρόπολης, η οποία θα έχουμε γευσυγνωσία. Θα γίνεται γευσυγνωσία με προϊόντα από όλη την Ελλάδα.
Και αυτό που ελπίζουμε και περιμένουμε είναι το κοινό από τη μία το οποίο περιμένουμε να έρθει και δεύτερο οι επαγγελματίες που περιμένουμε να περάσουν από εδώ να κλείσουν συγκεκριμένες δουλειές. Είτε σε σχέση με τα σκάφη τους, είτε να πουλήσουν σκάφη, είτε να έρθουν σε επαφή να κλείσουν διάφορες δουλειές για διάφορες περιοχές. Ταυτόχρονα μέσα στα συνέδρια θα έχουμε ανθρώπους που θα έρθουν από τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές που θα προωθήσουν τις περιοχές τους σαν σημείο που μπορούν να προσελκύσουν τα γιώτη. Σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες, είπαμε και πριν ότι πρώτος στόχος είναι να ενημερώσουμε την ελληνική αγορά για αυτό το τουριστικό προϊόν, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει κατάτομον από τα 30 ευρώ και ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους να ανεβαίνει αυτό το ποσό, ώστε και σαν θαλασσινή χώρα που είμαστε, μια παράδοση χιλιάδων ετών, να μπορέσει και ο Έλληνας να την απολαύσει και να απολαύσει τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, τον ήλιο και ό,τι συνεπάγεται και ό,τι περιστρέφεται γύρω από αυτό που λέγεται θάλασσα. Ταυτόχρονα θέλουμε να προσελκύσουμε πελάτες του εξωτερικού, οι οποίοι θα μάθουν για αυτή την έκθεση και πιστεύουμε ότι από τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτή η έκθεση πιστεύουμε ότι θα γίνει θεσμός, να έχει μία προσλευσιμότητα από άλλες εθνικότητες, ευρωπαϊκές και μη, και ταυτόχρονα θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά και με τους συνεργάτες μας οι οποίοι εδρεύουν εκτός Ελλάδος, και θα είναι και μια καλή ευκαιρία εμείς οι επαγγελματίες να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για το επάγγελμά μας, για τα προβλήματά μας, για την εξέλιξη και ενδεχομένως να σχεδιάσουμε και πράγματα για το μέλλον, ώστε να καταφέρουμε να ανέβουμε στην κατηγορία του γιότινγκ παγκοσμίως, μια και είμαστε η πρώτη χώρα η οποία νομοθέτησε για το επαγγελματικό γιότινγκ. Η κρίση βέβαια μας έχει αφήσει λίγο πίσω, ταυτόχρονα όμως είμαστε εδώ, υπάρχουμε και πιστεύω ότι με μια τέτοια κίνηση θα βοηθηθούμε όλοι και ταυτόχρονα και το ΑΕΠ της χώρας μας που αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση. Όπως ακούσαμε, αναφερθήκατε και σε επαγγελματίες. Και πρόκειται για μια εκδήλωση που απευθύνεται και σε επαγγελματίες, οι οποίοι θα θέλαμε να μας πείτε πώς θα υποφεληθούν μέσα από αυτή την επίσκεψή τους. Λοιπόν, οι επαγγελματίες θέλουμε να έρθουν σε επαφή πρώτα απ' όλα με το κοινό. Το κοινό πρέπει να έρθει σε επαφή με ένα σημαντικό ρόλο που παίζουν τα γιότινγκ για το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα και όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους τουρίστες. Μπορούν να γνωρίσουν σημεία της Ελλάδος που δεν μπορεί να πας με άλλο τρόπο. Δεύτερο, αυτό που θέλουμε να περάσουμε μέσα από το φεστιβάλ είναι ότι το γιότινγκ, το είπε και ο Πάρης πριν, ότι το γιότινγκ στην Ελλάδα μπορεί να, όχι μόνο να υπάρξει, να αναπτυχθεί και να γίνει πρωτοπόρο σε όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί να υπάρχουν τεράστιες εκθέσεις που πηγαίνουν από όλο τον κόσμο και παρακολουθούν τις εκθέσεις αυτές, να μην αναφέρουμε κτλ. Πρέπει να έρχονται πλέον, από εδώ και αυτό θα κάνουμε στο εξής από του χρόνου, να έρχονται στην Ελλάδα για αυτό το σημαντικό γεγονός για το θαλάσσιο τουρισμό και για τον τουρισμό γιώτη. Αυτό το ιδιαίτερο που θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να έρθει και το κοινό και οι επαγγελματίες να το παρακολουθήσουν 12 με 16 του μήνα. Έχουμε ανακοινώσει ότι είναι 12 με 15 του μήνα, επειδή υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και ιδιαίτερα από τους ξένους για να έρθουν στην έκθεσή μας, ιδιαίτερα από τους Αμερικάνους, δηλαδή τη Δευτέρα θα έρθουν 400 Αμερικανοί από τουριστικά γραφεία τα μεγαλύτερα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να παρακολουθήσουν και να έρθουν σε επαφή με τους επαγγελματίες στο γιότινγκ. Είναι σημαντικό να μην λείπει κανένας επαγγελματίας στο γιότινγκ από αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Εγώ σαν επαγγελματίας θα ήθελα να πω ότι σχεδιασμοί και στρατηγικές σαν αυτοί είναι αυτά τα οποία ανεβάζουν την ποιότητα, βοηθάνε την ανταγωνιστική θέση του ελληνικού επαγγελματικού γιότινγκ και νομίζω ότι αυτό θα είναι μια πρώτη αρχή ώστε να κάνουμε ένα restart και να πάμε πιο μπροστά, ένα βήμα πιο μπροστά. Με αυτή την ανάπτυξη του γιότινγκ, το οποίο αυτή τη στιγμή στο 100% κατ' εκτίμηση δεν εκμεταλλευόμαστε παρά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 15%, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα τεράστιο περιθώριο για ανάπτυξη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσοντας το επάγγελμα, θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουμε καινούργια εισοδήματα και ταυτόχρονα
θα ενισχύσουμε την θέση, την τουριστική θέση της Ελλάδος στην παγκόσμια αγορά. Νομίζω, εύχομαι για την καλύτερη, το καλύτερο αποτέλεσμα της έκθεσης και νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου θα ανταποκριθούν πλήρως και ταυτόχρονα πιστεύω ότι και το κοινό θα αντιληφθεί τι είναι αυτό που κάνουμε και θα είμαστε εδώ να τους εξηγήσουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Καλή μας επιτυχία!